Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο εδώ στο Live Kitchen. Σήμερα όπως βλέπετε είμαστε σε μια παλιά αποθήκη ευρώ παππού. Έχουν γίνει πολλά μαγειρέματα, έχουν γίνει απίστευτες συνταγές. Όπως και σήμερα θα σας φτιάξουμε απίστευτα, πολύ ωραία, που αγαπάνε και οι μικροί και οι μεγάλοι, φανταστικά τυρόψωμα. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας βήμα-βήμα. Ξεκινάμε, ρίχνουμε ένα κουπάκι γιαούρτι στραγγιχτό. Μια κούπα ηλιέλαιο, μια κούπα νερό, ένα φακελάκι ξηρή μαγιά, δύο κουταλάκια της σούπας, ζάχαρη. Τώρα ξεκινάμε και ρίχνουμε το αλεύρι μας. Αλεύρι όσο πάρει θα μας δείξει. Τώρα ρίχνουμε λίγο για να μπορέσουμε να βάλουμε και το αλάτι μας, για να μην έρθει σε άμεση επαφή με τη μαγιά. Έτσι ρίχνουμε λίγο, ανακατεύουμε. Λίγο ακόμα. Ωραία. Βλέπουμε έχει γίνει ένας χυλός καλός. Και τώρα σε αυτό το σημείο θα ρίξουμε αλάτι. Ρίχνουμε το αλατάκι μας, περίπου 2 κουταλιές του γλυκού. Ανακατεύουμε λίγο καλά. Ανακατεύουμε. Και σε αυτό το σημείο θα ρίξουμε και το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι που να ξεκολλάει η ζύμη από τα τυχώματα. Και θα βάλουμε και τα χέρια μας στη συνέχεια. Βλέπετε τώρα έχει να μας φύγει η ζύμη. Τώρα θα σας πω σε ποιο σημείο θα μπορέσετε να βάλετε τα χέρια σας για να μην λερωθείτε και πολύ. Τώρα όταν θα έρθει σε αυτό το σημείο θα ρίξουμε λίγο αλεύρι ακόμα. Έτσι. Και μπορείτε να βάλετε τα χέρια σας και όταν δεν θα σας κολλάει στα χέρια η ζύμη μας θα είναι έτοιμη. Βλέπετε, να μην λερώνεσαι πολύ, αυτό το πράγμα θέλουμε να πετύχουμε. Μαλακιά ζύμη. Τώρα αρχινάμε με απαλές κινήσεις που λάθουμε τη ζύμη μας. Όπως βλέπετε αυτή η ζύμη γίνεται πολύ εύκολα και τα τυρόψωμα γίνονται φανταστικά. Μπορείτε δηλαδή και για τα παιδιά σας στο σχολείο να τα δίνετε να
να έχουν ένα ωραίο πρωινό. Αυτή η συνταγή είναι παραδοσιακή, τουλάχιστον 20 χρόνων, από ό,τι ξέρω εγώ τουλάχιστον, έτσι. Κοιτάξτε πως έχει γίνει το ζυμάρι μας, δεν κολλάει στα χέρια πλέον, έτσι πρέπει να είναι. Τη διπλώνουμε τη ζύμη μας, έτσι. Και θα την αφήσουμε για τουλάχιστον με μισή ώρα με 40 λεπτά ή μάλλον καλύτερα μέχρι να γίνει διπλάσιος ο όγκος της ζύμης. Και στη συνέχεια θα πάμε να βάλουμε τη γέννηση. Ωραία, η ζύμη μας έχει φουσκώσει, έχουμε περάσει περίπου 40 με 50 λεπτά. Θα ρίξουμε λίγο αλεύρι πάνω στον πάκο. Κοιτάξτε τι ωραία που έγινε η ζύμη μας. Πάντα, ωραία ζύμη. Έτσι και διπλώνουμε λίγο. Μπαλάκια. Και πάμε τώρα να γεμίσουμε ένα μπαλάκι. Τσιτώρουμε το κερί. Έτσι και τα αφήνουμε να ξεκουραστεί. Θα σας δείξω άλλο ένα. Μυρωδιές απίστευτες. Μυρίζει παλιές εποχές. Λοιπόν, εφόσον έχουμε πλάσει όλα τα ψωμάκια, έχουμε βάλει τη γέμισή μας μέσα,
Αυτό που να κάνουμε τώρα είναι να τα αφήσουμε να ξεκουραστούν πάλι για καμία μισή ώρα με 40 λεπτά, να φουσκώσουν δηλαδή πάλι, και έπειτα θα τα ψήσουμε. Ωραία, έχουν φουσκώσει δεύτερη φορά. Πάμε να τα ψήσουμε στον αέρα 180 βαθμούς Κελσίου για περίπου 20-25 λεπτά. Έφτασε η ώρα να βγάλουμε τα τυρόψωμά μας. Ωχ, μελωδιές! Μιλάμε για να είναι φανταστικά, ε! Κοιτάξτε εδώ! Κοιτάξτε! Πάμε μία να τα βγάλουμε όλα και θα σας δείξω μετά. Βγήκανε πολύ μαλακά, μυρίζουν απίστευτα ωραία. Σνακ για το σχολείο. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Καίει κιόλας. Είναι φανταστικό. Τέλειο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι για περισσότερες συνταγές, ένα like, ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, γεια σας!